Η αύξηση στις συγκεκριμένες περιοχές θα προκαλέσει δόμινο επιβαρύνσεων σε φόρους και τέλη. Έτσι, αρκετοί φορολογούμενοι προχωρούν σε αγοραπολισίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρές, προκειμένου να αποφύγουν να πληρώσουν από τις αρχές του χρόνου αυξημένους φόρους και μάλιστα με το δεδομένο ότι θα υπάρξουν άλλοι δύο γύροι αυξήσεων το 19 και το 20. Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι μια γονική παροχή, μια δωρεά ή ακόμα και αγορά κάποιου ακινήτου τώρα θα στοιχήσει φθηνότερα, αφού από τις αρχές Ιανουαρίου του 2019 οι φόροι στις μεταβιβάσεις θα τραβήξουν την ανηφόρα στις περιοχές που αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες. Η εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές στην αγορά ακινήτων έφερε αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών ως εξής. Πρώτον, αυξήθηκαν σε 3.792 περιοχές, δεύτερον, μειώθηκαν σε 2.122 περιοχές και τρίτον, παρέμειναν σταθερές σε 4.302 περιοχές. Στις περιοχές όπου οι νέες τιμές ζώνης τράβηξαν την ανηφόρα, θα προκληθεί ένα ντόμινο επιβαρύσεων σε φόρους και τέλη. Οι αγοραπολισίες ακινήτων θα γίνουν ακριβότερες, με το φόρο μεταβίβαση να εκτοξεύεται ακόμα και κατά 50%. Το τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράττουν ήδη μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι αυξημένο, ενώ ακόμη πιο συχτερό θα γίνει το τεκμήριο για τις κατοικίες. Υπενθυμίζω ότι οι νέες αντικειμενικές εφαρμόστηκαν τον περασμένο Ιούλιο μόνο για τον έμφυα. Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα φέρουν αλλαγές σε φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα. Αναλυτικότερα, οι φόροι που θα επηρεαστούν άμεσα είναι εξής. Ο φόρος μεταβίβαση ακινήτων θα ακολουθεί στη νέα τιμή ζώνης, αφού υπολογίζεται με συντελεστή 3% των αντικειμενικών αξιών και επιβαρύνει τους αγοραστές. Ο φόρος χρησικτησίας θα ακολουθήσει και αυτό στις νέες αντικειμενικές, ενώ υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών. Ο φόρος διανομής, ο οποίος αφορά συνένωση περιουσίας από ένα ιδιοκτήτη ακινήτου και επιβάλλεται με συντελεστή 0,75% επί της αντικειμενικής αξίας. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται σε αγοραπολισίες ακινήτων πάνω στην αντικειμενική αξία των ακινήτων. Ο δημοτικός φόρος μεταβίβαση ακινήτων που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης. Το τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδεται στους Δήμους και υπολογίζεται με συντελεστή από 0,25% έως 0,35% ανάλογα με τις αποφάσεις του κάθε Δήμου επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων. Το τεκμαρτό εισόδημα κατοικίας. Οι νέες τιμές ζώνης θα επηρεάσουν άμεσα το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει με βάση την επιφάνεια της κατοικίας όπου διαμένει ο φορολογούμενος. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από μισθώματα τα οποία προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με συντελεστή 3%. Τα τέλη υπέρ του Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και υπολογίζονται ως ποσοστά επί των αντικειμενικών αξιών των μεταβιβαζόμενων ακινήτων. Το τέλος μεταγραφής συμβολέων, ο φόρος κληρονομιάς ακινήτου, ο φόρος γονικής παροχής ακινήτου, ο φόρος δωρεάς ακινήτου, το τέλος εγγραφής ακινήτου στο κτηματολόγιο, τα πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτου, τα πρόστιμα νέων αυθαιρέτων, τα οποία συνδέονται επίσης με τις αντικειμενικές αξίες, ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% επί της αντικειμενικής αξίας που επιβάλλεται στα ακίνητα που ανήκουν στις εξωχώριες εταιρείες, η εισφορά σε γη και χρήμα κατά την ένταξη στο σχέδιο πόλης, ο συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας. Αλλά και πάλι ο φιάλτης δεν σταματά εδώ. Βάσει του συμπληρωματικού μνημονίου, μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2019 θα γίνει νέα αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ενώ μια ακόμα αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες ώστε αυτές να ευθυγραμμιστούν με τις εμπορικές τιμές θα γίνει το 2020. Άρα ο έμφυα του 2019 θα είναι διαφορετικός από το 2018 και ο έμφυα του 2020 διαφορετικός από το 2019. Ειδικά δε σε λαϊκές συνοικίες όπου αναμένεται να υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές ζώνης, είναι πιθανό να προκύψουν και νέες επιβαρύνσεις.